Αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου, η πόθη κρυφή μου. Όσο λυπάμαι τα χρόνια καμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ωραίο τραγούδι. Παλιό, δεν το ήξερα. Το τραγούδαγε η μάνα μου όταν έβαζε μπουγάδα. Ήταν καθαρίστρια στο Δημαρχείο Σερών. Τι ώρα έχει πάει? Ανέτα. Πρέπει να γυρίσω. Θέλω να είμαι σπίτι πρωτού κοιμηθεί ο γιος μου. Μίλησέ μου για το γιο σου. Πώς το λένε? Μιλτιάδη. Μιλτιάδη. Από τον πατέρα σου? Από το στρατηγό στο μαραθώνα. Πεθερός. Δεν ζητάμε λογαριασμό. Είπαμε σήμερα πληρώνω εγώ. Σύμφωνοι. Αυτόν τον λογαριασμό τον πληρώνεις εσύ. Αλλά εμείς οι δύο αφήνουμε ανοιχτούς άλλους λογαριασμούς. Εβίβα. Εισηγεία. Έλα, πέρασε. Όχι, θα περιμένω εδώ. Γιατί? Ωραία, ξέρεις τι. Η αδερφή μου λέει ότι αν πας στο σπίτι ενός άντρα από το δεύτερο ραντεβού, είναι σαν να πηγαίνεις γυρεύοντας. Όχι, τι αντίληψη. Βέβαια, από την άλλη, ο αδερφός μου λέει ότι αν δεν πας στο σπίτι ενός άντρα, δεν μαθαίνεις ποτέ τι άνθρωπος είναι. Θα έρθω να συμφωνήσω με τον αδερφό σου. Είναι αναμένος τελικά. Ποιος? Ο θερμοσύμφωνας. Για τον θερμοσύμφωνα δεν ανεβήκαμε. Ναι, καλά που μου το θύμισες. Μισό λεπτό. Ευτυχώς που γυρίσαμε. Τον είχα αφήσει αναμένο. Δεν πάμε? Ναι, πάμε. Μήπως θες να πας τουαλέτα? Γιατί? Όχι, λέω, επειδή εσείς τα κορίτσια πάτε πιο συχνά από εμάς τουαλέτα. Εμείς όσο να είναι κρατιόμαστε. Δεν είναι τέτοια ιδέα. Στο βάθος. Το πάνω πάνω.
stand in line until you think you have the time to spend the evening. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Έτοιμη. Με τις υγείες σου. Θες να πιούμε κάτι πρωτού φύγουμε? Ωραία, νιστάζω. Καλύτερα να πάω σπίτι μου. Μισό λεπτό. Τώρα ξέρεις, θα ήθελα να κάτσεις λίγο να μιλήσουμε. Ποιο θέμα? Για τη ζωή. Εντάξει, κάθομαι. Όσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που προσμένα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Ποιος είναι? Παναγιώτης. Παναγιώτης. Επίθετο. Ζήγουρας. Μισό λεπτό, κύριε Ζήγουρα. Έλα, γρήγορα επάνω, γρήγορα. Καλησπέρα. Τραγουδούσες? Πώς είσαι? Δεν θα μου μιλήσεις. Τι έγινε? Κάτσε εδώ. Σε χρειάζομαι για μάρτυρα. Τι να μαρτυρήσω? Μη μιλάς. Πήγαινε, Χρυσούλα. Θέλω να μιλήσω με την κυρία. Μην κουνηθείς, Χρυσούλα. Κύριε Ζήγουρα. Ο δικηγόρος μου δεν μου επιτρέπει να σας μιλώ χωρίς να παρίσταται ένας μάρτυρας. Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουν οι δυο μας. Ό,τι έχετε να μου πείτε θα το πείτε παρουσία της μάρτυρος. Εγώ με αυτή? Μη μιλάς. Είσαι σιωπηλή μάρτης. Ωραία, λοιπόν. Έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, θέλω να ξαναδουλέψω στο εργοστάσιο. Τι να σας πω. Αφήστε ένα βιογραφικό σας στη γραμματέα μου και βλέπουμε. Όπως ξέρετε, υπάρχει πολλή ανέργεια. Μεγάλη προσφορά εργαζομένων και ελάχιστη ζήτηση. Θα αφήσω βιογραφικό εγώ, που έχω χάσει τα νιάτα μου εκεί μέσα. Αν τα βρούμε, κύριε Ζήγουρα, θα σας τα επιστρέψουμε. Δεν γίνατε θέμα. Ανετά! Εν τω μεταξύ, ψάξτε και για καμιά άλλη δουλειά. Ψάχνω, δεν κάθομαι. Το άλλο σας πρόβλημα. Είναι πολύ προσωπικό. Σας ακούω. Μου λείπεις. Το πληθυντικό σας, παρακαλώ. Μου λείπετε. Τι εννοείτε ακριβώς? Μου λείπει η αγκαλιά σας, τα χάδια σας. Και για μένα, λες, κύριε Παναγιώτη. Πότε λύγει η πράσινη κάρτα σου? Καλά, δεν ξαναμιλάω. Δεν αντέχω τη μοναξιά. Αυτό, κύριε Ζήγουρα, να το σκεφτόσασταν πρωτού εκείνη τη μοιραία νύχτα διαβείτε το κατόφλι αυτού του δωματίου με μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι πλέον πολύ αργά. Συγχωρήστε με. Δώστε μου άλλη μία ευκαιρία. Λυπάμαι. Και τώρα πηγαίνετε. Ποιος σου ήθατε και. Μία ευκαιρία. Καληνύχτα, κύριε Ζήγουρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ θα του δίνω άλλη μια ευκαιρία. Και μου το έλεγαν όλες. Πάρε Φιλιππινέζα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μιλάει. Δεν μεταφέρει όσα άκουσε. Ούτε γκόματα. Που λες, με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Όλη αυτή η ομοιογένεια.
που συνδυάζεται με την άνοδο στην εξουσία ανθρώπων όπως ο Μπερλουσκόνη. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, όπως τα έλεγε και η Σιμόν ντε Μποβουάρ, η ταυτότητα που έχει ο καθένας μας σε αυτή τη σχέση. Δεν σε πιάνω, είμαι και λίγο. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι είμαι για σένα. Τι είσαι για μένα? Είμαι το τρένο που περνά μέσα στη νύχτα. Το καβαλάς. Και όπου σε βγάλει. Sorry, εγώ δεν χρησιμοποίησα τέτοιες εκφράσεις. Είμαι για σένα η αμαξοστοιχεία που την περιμένεις να έρθει στην ώρα της και ξέρεις που θα σε πάει. Με μπέρδεψες λίγο με τα τρένα. Ωραία, να σου πούμε πλοία. Στην Πάρο μπορείς να πας και από Πειραιά και από Ραφίνα. Από τη Ραφίνα πας πιο γρήγορα. Αλλά ο Πειραιάς είναι πιο κοντά στο σπίτι σου. Και με τα πλοία μπερδεύτηκα. Μήπως μπορείς να μου το πεις με αεροπλάνο. Γρηγόρη, τι είμαι για σένα? Είμαι μια γυναίκα που θες να με γνωρίσεις καλύτερα και αυτό μπορεί και να είναι η αρχή μιας ουσιαστικής σχέσης. Ακριβώς, από το στόμα μου το πήρες. Τότε λυπάμαι, αλλά εγώ το βαριέμαι όλο αυτό το σκηνικό. Εγώ γουστάρω να περνάω καλά όπως και όποτε μου κάτσει. Όπα, περίμενε κι εγώ. Δεν, μια άλλη, δεν είμαι αυτό που ψάχνεις. Περίμενε, μη φεύγεις. Καληνύχτα, Γρηγόρη. Δεν είμαι καλά. Περνάω κρίση ως άντρας. Δεν σας κρύβω την ειλικρινή χαρά μου που όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν την έλξη τους στη ζωγραφική. Σήμερα έχουμε κοντά μας τρεις νέους μαθητές. Θα μας συστηθούν για να τους γνωρίσουμε όλοι. Φάνης. Μίμης. Λάζαρος. Λάζαρος. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα τέτοια να έχουμε. Για πες μου εσύ, Φάνη, πώς ανακάλυψες την έλξη σου για τη ζωγραφική? Κοιτάξτε, εγώ βασικά, όταν ήμουν μικρός, έκανα στα τζάμια και ζωγράφισα ανθρωπάκια. Μάλιστα. Τα παιδικά μας βιώματα είναι καθοριστικά για την ανακάλυψη των δεξιοτεχνιών μας. Εσύ, Μίμη? Εγώ όταν ήμουν μικρός, έπαιζα το ζωγράφο. Α, ήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένος. Ήμουν οδοπρίτης. Εσύ, Λάζαρε? Εγώ όταν ήμουν μικρός έπαιζα το γιατρό. Που σε ώρες εκτός ιατρίου είχε χόμπι τη ζωγραφική. Μάλιστα, υπέροχα. Μήπως είναι ώρα να έρθει το μοντέλο? Μη βιάζεσαι όλα με την ώρα τους. Όχι, λέω. Μήπως χρειώσει. Θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Για παίζουμε εσύ, Μίμη. Σύμφωνα με την κουλτούρα σου και την προσωπική αισθητική που έχεις διαμορφώσει, ποιον Έλληνα ζωγράφο θα ξεχώριζες? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον για να μην κακοκαρδίσω τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνω τη διακριτικότητά σου και συμφωνώ, αλλά για να καταλάβω τα ερεθίσματά σου, θα ήθελα να μου αναφέρεις ένα ζωγράφο που θα ξεχώριζες έτσι, για λόγους δικούς. Κοιτάξτε, εφόσον επιμένετε, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα ξεχώριζα τον Χατζικυριάκο Κίκα. Α, έχουμε τα ίδια γούστα. Τι να πρωτοθυμηθώ, τη μεγάλη σύνθηση της Ήδρας, το Μιστρά. Βέβαια, ο Μιστράς, η Μονεμβασιά. Η Μονεμβασιά, δεν την ξέρω. Δύο ώρες από το Μιστρά είναι. Εσύ, Φάνη, ποιο ζωγράφο θα ξεχώριζες? Εγώ... δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα σας έλεγα το Χατζικυριάκο Κίκα. Και εφόσον είστε παρέα, να υποθέσω και για σένα, Λάζαρε, Χατζικυριάκο Κίκα, ε. Εγώ όχι, προτιμώ τον Χατζικυριάκο. Για να είμαι ειλικρινής, ο Κίκας μου τις πάει. Πολυλογήσαμε, ώρα για δουλειά. Πάμε, καλλιτέχνες μου. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο σήμερα, μια που έχουμε τρεις καινούριους μαθητές, να ασχοληθούμε με ένα σώμα κανονικό. Δηλαδή, ατελές. Ο Παναγιώτης που θα μας βοηθήσει σήμερα είναι ένας άντρας που διανύει την τρίτη δεκαετία. Έχει ένα σώμα όχι πια εφηβικό, αλλά ούτε και όριμο. Παναγιώτη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε, λοιπόν.
Τι πάρατε? Δεν ξέρω. Δεν παίρνει μπροστά, δεν ξέρω τι να κάνω. Να... Μαρζίνη, έχει. Φουλ, χθες το γέμισα. Σε αναλείπει κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, είμαι άσχετη. Κι εγώ. Αν ήταν μηχανή, θα ήξερα. Μάλλον πρέπει να τηλεφωνήσετε. Και έχω ξεχάσει και το κινητό μου. Όλα στραβά μου πάνε σήμερα. Έγινα και χάλια. Πού να πληθώ. Αν θέλετε, είναι το σπίτι μου, εδώ παρακάτω. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλά. Εντάξει, αφού επιμένετε. Να ρίξω λίγο νερό, αν δεν ενοχλώ. Να πάρω και ένα τηλέφωνο. Πάμε. Είσαι το τέρι, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το απολύτω μου τέρι. Είσαι το τέρι μου. Αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου, η πόθη κρυφή μου. Να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Κύριε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ωραίο τραγούδι. Παλιό, δεν το ήξερα. Το τραγούδαγε η μάνα μου. Όταν έβαζε μπουγάδα. Ήταν καθαρίστρια στο Δημαρχείο Σερών. Τι ώρα έχει πάει? Ανέτα. Πρέπει να γυρίσω. Θέλω να είμαι σπίτι πρωτού και μυθεί ο γιος μου. Μίλησέ μου για το γιο σου. Πώς το λένε? Μιλτιάδη. Μιλτιάδη. Από τον πατέρα σου? Από το στρατηγό στο μαραθώνα. Πεθερός. Δεν ζητάμε λογαριασμό. Είπαμε σήμερα πληρώνω εγώ. Σύμφωνοι. Αυτόν τον λογαριασμό τον πληρώνεις εσύ. Αλλά εμείς οι δύο αφήνουμε ανοιχτούς άλλους λογαριασμούς.
Εβίβα. Εις υγεία. Έλα, πέρασε. Όχι, θα περιμένω εδώ. Γιατί? Ωραία, ξέρεις τι. Η αδερφή μου λέει ότι αν πας στο σπίτι ενός άντρα από το δεύτερο ραντεβού, είναι σαν να πηγαίνεις γυρεύοντας. Όχι, τι αντίληψη. Βέβαια, από την άλλη, ο αδερφός μου λέει ότι αν δεν πας στο σπίτι ενός άντρα, δεν μαθαίνεις ποτέ τι άνθρωπος είναι. Θα έρθω να συμφωνήσω με τον αδερφό. Είναι αναμένος τελικά. Ποιος? Ο θερμοσύφωνας. Για τον θερμοσύφωνα δεν ανεβήκαμε. Ναι, καλά που μου το θύμισες. Μισό λεπτό. Ευτυχώς που γυρίσαμε. Τον είχα αφήσει αναμένο. Δεν πάμε. Ναι, πάμε. Μήπως θες να πας τουαλέτα? Γιατί? Όχι, λέω, επειδή εσείς τα κορίτσια πάτε πιο συχνά από εμάς τουαλέτα. Εμείς όσο να είναι κρατιόμαστε. Δεν είναι τέτοια ιδέα. Στο βάθος. Το πάνω πάνω. Έτοιμη. Με τις υγείες σου. Θες να πιούμε κάτι πρωτού φύγουμε? Ωραία, νιστάζω. Καλύτερα να πάω σπίτι μου. Μισό λεπτό. Τώρα ξέρεις, θα ήθελα να κάτσεις λίγο να μιλήσουμε. Ποιο θέλω? Για τη ζωή. Εντάξει, κάθομαι. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που προσμένα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω ή γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Ποιος είναι? Παναγιώτης. Παναγιώτης. Επίθετο. Ζήγουρας. Μισό λεπτό, κύριε Ζήγουρα. Έλα, γρήγορα επάνω, γρήγορα. Καλησπέρα. Τραγουδούσες? Πώς είσαι? Δεν θα μου μιλήσεις. Τι έγινε, κάτσε εδώ. Σε χρειάζομαι για μάρτυρα. Τι να μαρτυρήσω? Μην μιλάς. Πήγαινε, Χρυσούλα. Θέλω να μιλήσω με την κυρία. Μην κουνηθείς, Χρυσούλα. Κύριε Ζήγουρα. Ο δικηγόρος μου δεν μου επιτρέπει να σας μιλώ χωρίς να παρίσταται ένας μάρτυρας. Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουν οι δυο μας. Ό,τι έχετε να μου πείτε, θα το πείτε παρουσία της μάρτυρος. Εγώ είμαι αυτή? Μην μιλάς. Είσαι σιωπηλή μάρτης. Ωραία, λοιπόν. Έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, θέλω να ξαναδουλέψω στο εργοστάσιο. Τι να σας πω. Αφήστε ένα βιογραφικό σας στην γραμματέα μου και βλέπουμε. Όπως ξέρετε, υπάρχει πολλή ανεργία. Μεγάλη προσφορά εργαζομένων και ελάχιστη ζήτηση. Θα αφήσω βιογραφικό εγώ, που έχω χάσει τα νιάτα μου εκεί μέσα. Αν τα βρούμε, κύριε Ζήγουρα, θα σας τα επιστρέψουμε. Μπαίνατε θέμα. Ανετά! Εν τω μεταξύ, ψάξτε και για καμιά άλλη δουλειά. Ψάχνω, δεν κάθομαι. Το άλλο σας πρόβλημα. Είναι πολύ προσωπικό. Σας ακούω. Μου λείπεις. Στο πληθυντικό σας, παρακαλώ.
Μου λείπετε. Τι εννοείτε ακριβώς? Μου λείπει η αγκαλιά σας, τα χάδια σας. Και για μένα λες, κύριε Παναγιώτη. Πότε λύγει η πράσινη κάρτα σου? Τώρα δεν ξαναμιλάω. Δεν αντέχω τη μοναξιά. Αυτό, κύριε, σίγουρα να το σκεφτόσασταν πρωτού εκείνη τη μοιραία νύχτα διαβείτε το κατόφλι αυτού του δωματίου με μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι πλέον πολύ αργά. Συγχωρήστε με. Δώστε μου άλλη μία ευκαιρία. Λυπάμαι. Και τώρα πηγαίνετε. Ποιος σου ήθατηκε? Μία ευκαιρία. Καληνύχτα, κύριε Ζήγουρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ θα του δίνω μια ευκαιρία. Και μου το έλεγαν όλες. Πάρε Φιλιππινέζα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μιλάει. Δεν μεταφέρει όσα άκουσε. Ούτε γκόμματα. Που λες, με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Όλη αυτή η ομοιογένεια που συνδυάζεται με την άνοδο στην εξουσία ανθρώπων όπως ο Μπερλουσκόνη. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, όπως τα έλεγε και η Σιμόν ντε Μποβουάρ, η ταυτότητα που έχει ο καθένας μας σε αυτή τη σχέση. Δεν σε πιάνω, είμαι και λίγο. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι είμαι για σένα. Τι είσαι για μένα? Είμαι το τρένο που περνά μέσα στη νύχτα. Το καβαλάς. Και όπου σε βγάλει. Sorry, εγώ δεν χρησιμοποίησα τέτοιες εκφράσεις. Είμαι για σένα η αμαξοστοιχεία που την περιμένεις να έρθει στην ώρα της και ξέρεις που θα σε πάει. Με μπέρδεψες λίγο με τα τρένα. Ωραία, ας πούμε πλοίο. Στην Πάρο μπορείς να πας και από Πειραιά και από Ραφίνα. Από τη Ραφίνα πας πιο γρήγορα. Αλλά ο Πειραιάς είναι πιο κοντά στο σπίτι σου. Και με τα πλοία μπερδεύτηκα. Μήπως μπορείς να μου το πεις με αεροπλάνο? Γρηγόρη, τι είμαι για σένα? Είμαι μια γυναίκα που θες να με γνωρίσεις καλύτερα και αυτό μπορεί και να είναι η αρχή μιας ουσιαστικής σχέσης. Ακριβώς από το στόμα μου το πήρες. Τότε λυπάμαι, αλλά εγώ το βαριέμαι όλο αυτό το σκηνικό. Εγώ γουστάρω να περνάω καλά όπως και όποτε μου κάτσει. Όπα, περίμενε κι εγώ. Μια άλλη, δεν είμαι αυτό που ψάχνεις. Περίμενε, μην φεύγεις. Καληνύχτα, Γρηγόρη. Δεν είμαι καλά. Περνάω κρίση ως άντρας. Δεν σας κρύβω την ειλικρινή χαρά μου που όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν την έλξη τους στη ζωγραφική. Σήμερα έχουμε κοντά μας τρεις νέους μαθητές. Θα μας συστηθούν για να τους γνωρίσουμε όλοι. Φάνης. Μίμης. Λάζαρος. Λάζαρος. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα τέτοια να έχουμε. Για πες μου εσύ, Φάνη. Πώς ανακάλυψες την έλξη σου για τη ζωγραφική? Κοιτάξτε, εγώ βασικά, όταν ήμουν μικρός, έκανα στα τζάμια και ζωγράφισα ανθρωπάκια. Μάλιστα. Τα παιδικά μας βιώματα είναι καθοριστικά για την ανακάλυψη των δεξιοτεχνιών μας. Εσύ, Μίμη. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έπαιζα το ζωγράφο. Α, ήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένος. Ήμουν ο Κοπρίτης. Εσύ, Λάζαρε. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έπαιζα το γιατρό. Που σε ώρες εκτός ιατρίου είχε χόμπι τη ζωγραφική. Μάλιστα, υπέροχα. Μήπως είναι ώρα να έρθει το μοντέλο? Μη βιάζεσαι όλα με την ώρα τους. Όχι, λέω. Μήπως χρειώσει. Θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Για παίζουμε εσύ, Μίμη. Σύμφωνα με την κουλτούρα σου και την προσωπική αισθητική που έχεις διαμορφώσει, ποιον Έλληνα ζωγράφο θα ξεχώριζες? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον για να μην κακοκαρδίσω τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνω τη διακριτικότητά σου και συμφωνώ, αλλά για να καταλάβω τα ερεθίσματά σου, θα ήθελα να μου αναφέρεις ένα ζωγράφο που θα ξεχώριζες έτσι, για λόγους δικούς. Κοιτάξτε, εφόσον επιμένετε, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα ξεχώριζα τον Χατζικυριάκο Κίκα. Α, έχουμε τα ίδια γούστα. Α. Τι να πρωτοθυμηθώ, τη μεγάλη σύνθηση της Ίδρας,
Το Μιστρά. Βέβαια, ο Μιστράς, η Μονεμβασιά. Η Μονεμβασιά. Δεν την ξέρω. Δύο ώρες από το Μιστρά είναι. Εσύ, Φάνη, ποιο ζωγράφο θα ξεχώριζες? Εγώ... δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα σας έλεγα το Χατζικυριάκο Γκίκα. Και εφόσον είστε παρέα, να υποθέσω και για σένα, Λάζαρε, Χατζικυριάκο Γκίκα, ε. Εγώ όχι, προτιμώ το Χατζικυριάκο. Για να είμαι ειλικρινής, ο Γκίκας μου τις πάει. Πολυλογήσαμε, ώρα για δουλειά. Πάμε, καλλιτέχνες μου. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο σήμερα, μια που έχουμε τρεις καινούριους μαθητές, να ασχοληθούμε με ένα σώμα κανονικό. Δηλαδή, ατελές. Ο Παναγιώτης που θα μας βοηθήσει σήμερα είναι ένας άντρας που διανύει την τρίτη δεκαετία. Έχει ένα σώμα όχι πια εφηβικό, αλλά ούτε και όριμο. Παναγιώτη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε, λοιπόν. Πάτατε. Δεν ξέρω. Δεν παίρνει μπροστά, δεν ξέρω τι να κάνω. Να... Βενζίνη έχει. Φουλ, χθες το γέμισα. Σε αναλείπει κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, είμαι άσχετη. Κι εγώ. Αν ήταν μηχανή θα ήξερα. Μάλλον πρέπει να τηλεφωνήσετε. Και έχω ξεχάσει και το κινητό μου. Όλα στραβά μου πάνε σήμερα. Έγινα και χάλια. Πού να πληθώ. Αν θέλετε, είναι το σπίτι μου, εδώ παρακάτω. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλά. Εντάξει, αφού επιμένετε. Να ρίξω λίγο νερό αν δεν ενοχλώ. Να πάρω και ένα τηλέφωνο. Πάμε. Είσαι το τέρι, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το απολύτω μου τέρι. Είσαι το